Σε ένα από τα προηγούμενα επεισόδια σου είχα πει, και συγκεκριμένα το νούμερο 9, ότι μπορούμε να τοποθετήσουμε μία ECU μάρκας UMA RACING και είχα πει ότι θα επανέλθω στο μέλλον με ένα νέο επεισόδιο όταν θα βρω περισσότερες πληροφορίες για αυτό. Βρήκα λοιπόν με τη βοήθεια ενός τηλεθεατή μου που παρακολουθεί τα βίντεό μου. Ναι, βρήκα ένα link, ένα κατάστημα στην Ελλάδα πλέον και όχι στην Ασία, όπου μπορούμε να αγοράσουμε αυτή την ECU της UMA RACING, από την οποία ιστοσελίδα είναι και οι φωτογραφίες που βλέπεις. Ένα ακόμα επεισόδιο αναβάθμισης στο νούμερο 53, εδώ στο Phantom Duck, μόλις ξεκίνησε. Phantom Duck, το παπί φάντασμα. Και γένε το φως, όλα τα καλά έρχονται τώρα. Να δει λοιπόν η ιστοσελίδα της Ελλάδας, η οποία δείχνει ότι το κατάστημα είναι από την Ξάνθη, λέγεται motohouse-tamias.gr, κοστίζει 344,15 ευρώ και κάνει για το Rusi Flash 150, όπου είναι το μηχανάκι που υπάρχει στις Φιλιππίνες, όπου είναι το αντίστοιχο με το ελληνικό Malaguti Spectre 125GP. Και επίσης λέει ότι είναι άγγραφος εγκέφαλος. Γράψε στα σχόλια αν ξέρεις τι σημαίνει αυτό, ότι είναι άγγραφος εγκέφαλος. Και επίσης πάτησα και είδα ότι δεν υπάρχουν και επιπρόσθετες πληροφορίες. Εδώ στη φωτογραφία στο κουτί απ' έξω λέει ότι αυξάνει την υποδύναμη και ξεκλειδώνει τις στροφές. Γράψε στο σχόλιο αν αυτό σημαίνει δηλαδή ότι καταργεί τους κόφτες. Και υπάρχει και εφαρμογή για Android που θα σου δείξω πώς να την κατεβάσεις στο κινητό σου. Θα ψάξεις στο Play Store την εφαρμογή UMA Tune. Και το link του Play Store αλλά και το link του καταστήματος στην Ξάνθη τα έχω στα σχόλια και στην περιγραφή αυτού του βίντεο. Πάμε να δούμε μερικές φωτογραφίες από την εφαρμογή. Εδώ στη φωτογραφία 1 βλέπουμε πώς μπορείς να κάνεις upgrade, να αναβαθμίσεις την εφαρμογή που είναι κάτω-κάτω, πώς να κάνεις calibration κτλ, πώς να μπεις στις ρυθμίσεις και πολλά άλλα. Και εδώ στη δεύτερη φωτογραφία βλέπουμε ότι μπορείς να δεις τις στροφές από το μηχανάκι αλλά και τα χιλιόμετρα ανά ώρα σε GPS συνολογικά. Και πάμε τώρα να δούμε πώς τοποθετούμε την ECU και πάμε να δούμε την εφαρμογή εν λειτουργία. Βγάζεις το καπάκι το αριστερό, βγάζεις τις φύσες, κουμπώνεις τις φύσες στη νέα ECU, κουμπώνεις και ένα ακόμη καλώδιο που έχει. Βγάζεις την παλιά και βάζεις την καινούρια την UMA RACING και τη στηρίζεις με κλίψ του ηλεκτρολόγου επειδή δεν έχει τρύπες στήριξης. Και εδώ είναι η εφαρμογή σε λειτουργία. Κάνε ένα μεγάλο like, γράψε σχόλια εάν θα αγοράσεις αυτή την ECU και κάνε εγγραφή και σε περιμένω στο επόμενο βίντεο.